Αμέσως. Κόμμα που είναι λίγες εβδομάδες στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, πια καταγράφεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις πάνω από δύο. Σε όλες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια συμπάγεια ήδη στο εκλογικό σώμα, που επειδή, όπως είπα και στην εισαγωγή μου, οι πολίτες τώρα αρχίζουν να ενδιαφέρονται για τις ευρωεκλογές σε περιορισμένο βαθμό, όσο περνάνε οι μέρες θα αυξάνεται. Έναν καινούριο κόμμα, έχω και την εμπειρία των άλλων καινούριων κομμάτων στο παρελθόν, που δεν ξεπέρναγαν στις δημοσκοπήσεις το 1,7, το 1,6, το 1,8 και πήραν 4,5, 5,5 και. Εμείς ξέρουμε ότι θα είμαστε πολύ πάνω από 3% και φιλοδοξούμε να είμαστε το έκτο κόμμα. Να είμαστε το έκτο κόμμα της ελληνικής πολιτικής σκηνής, του ελληνικού πολιτικού συστήματος και ξέρουμε, από όπως διαβάζουμε την καθημερινότητα, ότι είμαστε πολύ κοντά σε αυτό. Ποιοι μας ψηφίζουν τώρα? Μέχρι στιγμής, από τα δεδομένα που συγκεντρώνουμε, μας ψηφίζουν κατά βάση ψηφοφόροι που το καλοκαίρι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Κατά δεύτερο λόγο, ψηφοφόροι που το καλοκαίρι ψήφισαν Πασό. Και κατά τρίτο λόγο, από διάφορους άλλους πολιτικούς χώρους και από την αριστερά και από την δεξιά. Εμείς έχουμε ένα ψηφοδέλτιο 20 γυναικών και 22 ανδρών. Ένα πολύ ισορροπημένο ψηφοδέλτιο. Και έχουμε εκπλαγεί. Γιατί, ενώ δεν γνωριζόμασταν μεταξύ μας, δεν γνωριζόμασταν, δεν ήμασταν άγνωστοι άνθρωποι. Πέντε άνθρωποι ιδρύσαμε τους Δημοκράτες. Σιγά σιγά που έρχονταν οι υπόλοιποι και πλαισίωναν το ψηφοδέλτιο, πολύ γρήγορα ομογενοποιούμαστε πολιτικά. Δεν συναντάμε προβλήματα στην πολιτική μας ομογενοποίηση. Και αυτό δεν είναι απλό, γιατί το μισό ψηφοδέλτιο είναι από την Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι να πείτε ότι είμαστε πρώην Πασόκ, όπου είχαμε και μια κοινή πορεία με στον Πασόκ, αλλά λέμε τα ίδια. Ήμασταν από άλλα πολιτικά κόμματα. Γιατί συνέβη αυτό? Γιατί στην Ελλάδα υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για πολιτικούς κοινής λογικής που χρησιμοποιούν ως μέθοδο την κοινή λογική. Μπορώ να πω όχι στο στεγαστικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας? Δεν μπορώ να πω όχι. Φουλ καλό. Ναι, αλλά μπορώ να πω ότι προβληματίζομαι αν θα το εφαρμόσει. Γιατί 5 χρόνια αφού έγινε ο κ. Μητσοτάκης πρωθυπουργός, στο χωριό του δρόμο δεν έφτιαξε. Ενώ κατέβηκε στην Κρήτη και πήγε και είπε θα φτιάξει τον ΒΟΑΚ, το βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, η υπόθεση είναι ακόμα στα δικαστήρια και η εκδίκαση των σχετικών ενστάσεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας αναβλήθηκε για τον Νοέμβριο του 2024. Πάει και το 2025. Να γίνει η δίκη, να ξαναναβληθεί, μέχρι να βγει η απόφαση, πότε θα μπει η πρώτη μπουλντόζα. Στο σπίτι του έγινε αυτό. Πώς να μην το πω. Θα ήταν άδικο να του λέω ναι στο στεγαστικό που ανακοινώσατε, κύριε Πρωθυπουργέ, λίγες μέρες πριν των εκλογών όμως. Να μας τα ανακοινώσατε από τον Ιούλιο μετά τις εκλογές. Τώρα το έχουμε. Τώρα, μαζί σας. Αλλά θα το κάνετε. Στα περισσότερα πράγματα που έχετε πει δεν τα έχετε κάνει.